Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε με τον Γιώργο τον Καρανιδιώτη, ο οποίος είναι γιατρός και πτυχικός φιλοσοφίας, για να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με τη σχέση του Ευαγγελίου και της Επανάστασης. Γιώργο, μπορούμε να πούμε αυτά τα δύο μεγέθη, κατά τη γνώμη σου, είναι συμπληρωματικά, αντιθετικά, αποκλείει το ένα το άλλο ή συμπληρώνει το ένα το άλλο? Καταρχάς, Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και το αντίφωνο επίσης. Θα έλεγα ότι δεν είναι απλώς συμπληρωματικά, αλλά το ένα απορρέει από το άλλο. Και αν δούμε και το ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό, την παράδοση δηλαδή του κλασικού φιλελευθερισμού, του John Locke, θα δούμε εκεί ότι ο νόμος της φύσης είναι ο νόμος του Θεού. Το θετικό δίκαιο το λεγόμενο, δηλαδή οι νόμοι που θέτουν οι άνθρωποι, πρέπει να συνάδουν με τον νόμο του Θεού, ο οποίος επιτάσσει τη συντήρηση της ανθρωπότητας. Όταν λοιπόν υπάρχει μια εξουσία ή μια κατάσταση πραγμάτων η οποία απάδει προς αυτό το νόμο του Θεού και παραβιάζονται τα δικαιώματα τα οποία εκπηγάζουν από το νόμο του Θεού, δηλαδή η ζωή, η ελευθερία, τότε ο λαός πρέπει να αντισταθεί βία και πρέπει να επαναστατήσει προκειμένου να ανατρέψει αυτή την κυβέρνηση. Επομένως, θα έλεγα ότι ήδη από τον κλασικό φιλελευθερισμό τίθεται το ζήτημα ότι όταν έχουμε μία εξουσία ή μία κατάσταση πραγμάτων που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεδομένου ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα απορρέουν από τον νόμο του Θεού και είναι μία διακήρυξη της βούλησης του Θεού, πρέπει να αντιστεκόμαστε και με βίαιο τρόπο ενδεχομένως να επαναστατούμε δηλαδή. Και γι' αυτό βλέπουμε και στις διακηρύξεις των επαναστάσεων των δημοκρατικών, ας πούμε στην Αμερικανική Επανάσταση, τι διαβάζουμε στην διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, ότι υπάρχουν κάποια φυσικά απαράγραπτα, απαραβίαστα δικαιώματα στον άνθρωπο, τα οποία απορρέουν όμως από τον νόμο του Θεού. Και όταν ο ηγεμόνας, όταν η κυβέρνηση αυτά τα δικαιώματα δεν τα σέβεται, έχει πια ο λαός το δικαίωμα στην επανάσταση. Άρα θα έλεγα ότι η επανάσταση είναι άμεση απόρρια του Ευαγγελίου και μιας θεολογικής σύλληψης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν είναι απλώς κάτι συμπληρωματικό. Τα παραδείγματα που χρησιμοποίησες προηγουμένως, Γιώργο, ήταν επικεντρωμένα στον πολιτικό φιλελευθερισμό. Με άλλα λόγια, στον καπιταλισμό, στο καπιταλιστικό κοινωνικό σχηματισμό. Μια επανάσταση δεν γίνεται όμως επίσης για να αλλάξουμε τους όρους αυτού του συστήματος, για να το ανατρέψουμε δηλαδή και να φέρουμε μια άλλη κοινωνία, μια άλλη πρόταση ζωής? Βεβαίως, ο κλασικός φιλελευθερισμός ήταν επαναστατικός στη φάση εκείνη. Και υπάρχει μία σύγχυση σήμερα του καπιταλισμού με τον κλασικό φιλελευθερισμό. Αυτό είναι λάθος. Αν πάμε στα κείμενα, ας πούμε, του κλασικού θεωρητικού, του ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού, του Λοκ, θα δούμε ότι είναι πάρα πολύ ριζοσπαστικά, θα έλεγα προς την κατεύθυνση του σοσιαλισμού μάλλον, παρά του καπιταλισμού. Και ο Τζέφερσον, ο συντάκτης της διακήρυξης της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, ο οποίος εμπνέεται από το Λοκ, η σκέψη του ήταν πολύ σοσιαλιστική και δεν είχε καμία σχέση με τους σημερινούς ψευδοφιλελεύθερους απολογητές του καπιταλιστικού καθεστώτος. Αλλά όταν λέμε επανάσταση, τι εννοούμε? Σύμφωνα επαναστατική δράση. Επαναστατική δράση, σύμφωνα με τον Μάρξ, είναι η δράση, η πράξη για να αλλάξουμε την κοινωνία, να την επαναθεμελιώσουμε ριζικά, να την επαναθεμελιώσουμε εξ αρχής. Θα έλεγα ότι αυτό είναι κάτι το οποίο εδράζεται σε μια εσχατολογική σύλληψη της ουσίας του ανθρώπου και εδώ βλέπουμε ένα στοιχείο κοινό με τον χριστιανισμό, δηλαδή έχουμε μια κατάσταση πραγμάτων η οποία αρνείται την ανθρώπινη φύση. Δηλαδή λέει ο Μάρξ ότι ο προλετάριος μέσα στην υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων έχουμε άρνηση της ανθρώπινης φύσης του, της ανθρώπινης ουσίας του. Επομένως αυτή η κατάσταση πραγμάτων, όπως πολύ καλά λες, πρέπει να ανατραπεί. Και πώς θα ανατραπεί? Μέσω της επανάστασης. Έχουμε σχατολογική σύλληψη της ανθρώπινης ουσίας και στο χριστιανισμό. Δηλαδή ο άνθρωπος στο χριστιανισμό υπάρχον δεν είναι ο πραγματικός, ας το πούμε, άνθρωπος. Ούπου εφανερώθη τι εσώμεθα, λέει ο Ιωάννης στην πρώτη καθολική επιστολή. Δηλαδή το τι είναι ο άνθρωπος θα φανερωθεί στο τέλος της ιστορίας. Και μάλιστα
ο άνθρωπος στο τέλος της ιστορίας δεν θα είναι ούτε ο πρωτόκτιστος άνθρωπος, δηλαδή ο Αδάμ, θα είναι κάτι ακόμη παραπάνω. Έχουμε λοιπόν μια εσχατολογική, τελεολογική θα λέγαμε, σύλληψη της ουσίας του ανθρώπου, πράγμα το οποίο βρίσκουμε και στον μαρξισμό, επίσης και στον χριστιανισμό, όπως είπαμε, δηλαδή ο άνθρωπος είναι ένα σκοπός, ένα τέλος το οποίο μέλει να πραγματοθεί. Και στην πραγμάτωση αυτού του σκοπού και αυτού του τέλους έχουμε την επαναστατική πράξη, η οποία επαναστατική πράξη, κατά Μάρξ, αποσκοπεί στην κατάργηση, στην κατάλυση της ταξικής κυριαρχίας. Η ταξική κυριαρχία τώρα πρέπει ασφαλώς να ανατραπεί και πιστεύω ότι, ότι αυτό μπορεί και σε χριστιανική βάση να υποστηριχθεί, διότι η ταξική κοινωνία και η ταξική κυριαρχία είναι μία άρνηση της ουσίας του ανθρώπου ως εικόνας του Θεού. Γιώργο, μίλησες πριν από λίγο για τον Μάρξ. Μαζί με τον Μάρξ τίθεται και το θέμα του μαρξιστικού αθεϊσμού, νομίζω. Πώς μπορεί να συμβιβαστεί ο μαρξιστικός αθεϊσμός σε ένα χριστιανικό πλαίσιο? Μπορεί να συμβιβαστεί ή το ένα αποκλείει το άλλο? Πολύ ωραία ερώτηση. Πρέπει οπωσδήποτε να παραδεχτούμε ότι ο μαρξισμός είναι ένα αθεϊστικό σύστημα. Βέβαια, πουθενά ο Μάρξ δεν εισηγείται διώξεις της θρησκείας. Για ποιο λόγο? Διότι κατά τον Μάρξ η θρησκεία είναι η φαντασμαγορική πραγμάτωση της ουσίας του ανθρώπου. Δηλαδή, η κριτική της θρησκείας πρέπει να είναι κριτική της γης, κριτική δηλαδή της κοιλάδας των δακρύων, της πραγματικής ζωής δηλαδή μες στην οποία ζούμε και η οποία γεννά την θρησκεία πώς, λέει ο Μάρξ, ως είναι διάσημες οι φράσεις αυτές, ως θαλπορή ενός άκαρδου κόσμου, ως πνεύμα ενός κόσμου από τον οποίο έχει λείψει το πνεύμα, ως έκφραση, λέει ο Μάρξ, είναι η θρησκεία της πραγματικής καχεξίας, αλλά ταυτόχρονα και διαμαρτυρία εναντίον της πραγματικής καχεξίας. Άρα η θρησκεία έχει και ένα στοιχείο διαμαρτυρίας εναντίον της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων, το οποίο ο Μάρξ το παραδέχεται. Αλλά όμως θεωρεί, εσφαλμένα κατά τη γνώμη μου, ότι όταν η πραγματική ζωή των ανθρώπων αλλάξει, όταν ανατραπεί δηλαδή η υπάρχουσα αλλοτρίωση, η υπάρχουσα τάξη πραγμάτων, τότε η θρησκεία, η οποία αποτελεί απλώς μια ιδεολογική αντανάκλαση, μια απήχηση της πραγματικής διαδικασίας της ζωής και των πραγματικών συνθήκων, θα, ας το πούμε, θα εξαφανιστεί από μόνη της. Θα μαραθεί και θα εξαφανιστεί, όπως ακριβώς θα μαραθεί και το κράτος, κατά τον ίδιο τρόπο στην κομμουνιστική κοινωνία, στην ανταξική κοινωνία, θα πάψει να υφίσταται η θρησκεία για το λόγο ότι θα πάψουν να υφίσταται οι συνθήκες που τη γεννούν, δηλαδή η πραγματική αλλοτρίωση των ανθρώπων. Και γι' αυτό πουθενά δεν λέει καταναγκαστική επιβολή της αθεΐας και διώξεις εναντίον της θρησκείας. Και εδώ θα λέγαμε ότι είναι και ένα στοιχείο διαφοράς του Μάρξ από τον Μπακούνιν, όπου στον Μπακούνιν ο αθεϊσμός είναι δόγμα. Δηλαδή, για να είσαι επαναστάτης πρέπει κατά ανάγκη να είσαι άθεος. Αυτό δεν το δέχεται ο Μάρξ, ούτε ο Λένιν φυσικά, ο οποίος δεχόταν και θρησκευόμενος στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Παρότι βεβαίως και ο Μάρξ και ο Λένιν και οι περισσότεροι μαρξιστές είναι μαχητικοί άθεοι. Να σε διακόψω, Γιώργο. Μίλησες πριν για την θρησκεία και για τον μαρξισμό. Μήπως θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση σε αυτή τη σχέση? Δηλαδή, η θρησκεία είναι κάτι το μονοκόμματο, είναι κάτι το απόλυτο? Μήπως δηλαδή θα πρέπει να διακρίνουμε επίπεδα εξουσίας μέσα σε μια θρησκεία? Δηλαδή, είναι το ίδιο ένας απλός πιστός με έναν φορέα εξουσίας μέσα στην Εκκλησία, όπως είναι, ας πούμε, ένας επίσκοπος? Ναι, έχεις απόλυτο... Ενώ από πολιτικής πλευράς, όχι από θεολογικής πλευράς. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο και αυτό νομίζω έχει φανεί και ιστορικά. Δηλαδή βλέπουμε τον κατώτερο κλήρο ότι συντάσσεται, ας πούμε, στην Ελλάδα πάντοτε με το λαό και στην Ελληνική Επανάσταση και κατά την Εθνική Αντίσταση, κατά τη Γερμανική Κατοχή, και έχουμε και τον ανώτερο κλήρο, του οποίου ένα κομμάτι μπορεί να είναι επαναστατικό, ένα άλλο κομμάτι όμως, το μεγαλύτερο συνήθως, συντάσσεται με την κυρίαρχη εξουσία και με τους ισχυρούς του πλούτου. Επομένως, πραγματικά ο κλήρος, θα λέγαμε, δεν είναι κάτι ενιαίο. Υπάρχουν διαστρωματώσεις ταξικές και εντός του κλήρου. Αλλά όταν ο Μάρξ αναφέρεται στη θρησκεία, δεν μπαίνει σε τέτοιες διακρίσεις. Εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι η θρησκεία ως πνευματική παραγωγή της ανθρωπότητας, όπως είναι, ας πούμε, και η τέχνη, είναι η φιλοσοφία, όλα αυτά τα οποία εντάσσονται στο λεγόμενο επικοδόμημα, το δίκαιο, οι πολιτικές σχέσεις κτλ.
Άρα, Γιώργο, συνάγοντας από τα προηγούμενα που έχεις πει, καταλαβαίνω ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε βάσιμα ότι η Εκκλησία μπορεί να προσλάβει ακόμα και αυτό το μαρξιστικό αθεϊσμό και να τον προσλάβει σε μια συγκεκριμένη προοπτική, στην προοπτική της αναίρεσης, της εξάλειψης των όρων εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, όπως δηλαδή οραματίζεται και ο μαρξισμός. Πράγματι, είπα πριν για την εσχατολογική σύλληψη της ουσίας του ανθρώπου, που είναι κάτι κοινό μεταξύ χριστιανισμού και μαρξισμού. Επίσης, κοινό είναι το ενδιαφέρον, η αγωνία, ο πόνος, ο αγώνας για τους κοπιώντες και πεφορτισμένους, για τους ταπεινούς και καταφρονεμένους αυτού του κόσμου. Αλλά το σημαντικότερο σημείο συνάντησης, κατά τη γνώμη μου, είναι η ειδωλολατρεία του χρήματος. Που βέβαια σε ολόκληρη τη βίβλο βλέπουμε αυτό το στοιχείο της καταδίκης της ειδωλολατρίας του μαμονά, του χρήματος, αλλά και στον μαρξισμό αντιστοίχως έχουμε την περίφημη θεωρία του φετιχισμού του εμπορεύματος. Να ξεκινήσω από τη βίβλο, σε συνδυασμό με τον Μάρξ. Στο κεφάλαιο του Μάρξ υπάρχει μία ερμηνεία του χαράγματος του ονόματος του θηρίου στην Αποκάλυψη, όταν μιλάει ο Μάρξ για το χρήμα. Θυμόμαστε το χωρίο αυτό από την Αποκάλυψη, ότι δεν θα μπορεί κανείς να αγοράσει ή να πουλήσει οτιδήποτε αν δεν έχει χαραγμένο στο μέτωπό του ή στο δεξί του χέρι το όνομα, τον αριθμό του ονόματος του θηρίου. Και λέει ο Μάρξ εκεί πέρα, κάνοντας μία ερμηνεία αυτού του χωρίου, ότι αυτό το πράγμα είναι το χρήμα, το γενικό ισοδύναμο, ένα εμπόρευμα δηλαδή, που έχει θέση γενικού ισοδυνάμου, δηλαδή όλα τα άλλα εμπορεύματα εκφράζουν την αξία τους μέσω αυτού του εμπορεύματος. Είναι ενδιαφέρον ότι ένας σύγχρονος θεολόγος, ο Δημήτρης ο Μαυρόπουλος, σε μία ερμηνεία της Αποκαλύψεως που έχει εκδώσει προσφάτως, κινείται στην ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή, προσπαθώντας να ερμηνεύσει το 666 και ακολουθώντας τη γραμμή όμηρων εξ ομήρους αφηνίζειν, δηλαδή, η κλής ερμηνείας της Γραφής είναι η ίδια η Γραφή, πάμε σε άλλα βιβλία της Αγίας Γραφής και προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε βάσει αυτών το συγκεκριμένο χωρίο της Αποκάλυψης. Πάει λοιπόν πού? Στο Γάμα Βασιλειών, ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης όπου περιγράφεται ο βίος του βασιλέα Σολομώντα κατά το τέλος της ζωής του, όταν είχε εκτραπεί από την ευσεβή ζωή και είχε στραφεί στη λατρεία των ειδώλων, και εκεί λέγεται ότι ο Σολομών στη διάρκεια ενός έτους συγκέντρωσε 666 τάλαντα χρυσού. Άρα τι είναι το 666, είναι ο πλούτος, είναι ο θησαυρός, είναι ο μαμονάς. Μαμονάς είναι μια συροχαλδαϊκή λέξη, την οποία χρησιμοποιεί ο Ιησούς, το βλέπουμε στα Ευαγγέλια, και σήμαινε την ταύτιση του ανθρώπου με τον πλούτο, ερήμην των σχέσεών του με τους άλλους ανθρώπους. Άρα τι είναι το χάραγμα του θηρίου και μάλιστα στο μέτωπο και στο δεξί χέρι, είναι ότι η σκέψη, το μέτωπο και η πράξη, το χέρι των ανθρώπων, υποτάσσεται στον μαμονά, δηλαδή στον αντίπαλο του Θεού, διότι ο μαμονάς είναι ο βασικός αντίπαλος του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν αυτό το στοιχείο της ειδωλολατρίας που καταγγέλλεται μέσα στην Αγία Γραφή για το χρήμα. Πάμε τώρα στο φετιχισμό του εμπορεύματος, Γιώργο. Λοιπόν, να δούμε τι είναι ο φετιχισμός του εμπορεύματος. Λέει ο Μάρξ ότι στον καπιταλισμό οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων παραγωγών αποκτούν τη μορφή μιας κοινωνικής σχέσης αντικειμένων, πραγμάτων. Ποιον δηλαδή? Των προϊόντων της εργασίας, της ανθρώπινης εργασίας. Αυτά τα πράγματα, αυτά τα αντικείμενα αυτοτελοποιούνται από τη γενεσιουργό τους αιτία, που είναι η ανθρώπινη εργασία, και εμφανίζονται σαν αυτοτελείς οντότητες, οι οποίες έχουν και κάποιες μυστηριώδεις ιδιότητες, υπερφυσικές, υπεραισθητές, λέει ο Μάρξ. Τα προϊόντα της δραστηριότητας των ανθρώπων, τα πράγματα, υποτάσσονται στην εξουσία ενός ξένου όντος, που είναι το χρήμα, το οποίο δρά ως γενικό ισοδύναμο. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ότι τα πράγματα κυριαρχούν πάνω στους ανθρώπους και έχουμε μία πραγμοποίηση, όπως λέγεται, των ανθρώπων και των κοινωνικών σχέσεων και αντιστρόφως μία προσωποποίηση των πραγμάτων. Το χρήμα τώρα είναι μία ανεξαρτητοποιημένη αξία στον καπιταλισμό, η οποία τίνει πάντοτε προς την ποσοτική του αύξηση, δηλαδή δεν γνωρίζει κανένα όριο, κανέναν φραγμό. Τίνει συνεχώς στο άπειρο. Το κεφάλαιο ως ολοκληρωμένος προσδιορισμός του χρήματος κατά Μάρξ
γράφει στα Grundrisse, έχει αυτές τις ιδιότητες του χρήματος ακόμη περισσότερο. Δηλαδή έχει μία ακόρεστη δίψα για πλουτισμό. Έχει μία ανηρή νευτηροπή προς το χρήμα. Δεν γνωρίζει κανένα φραγμό. Για αναπαραγωγή. Ακριβώς. Yeah. Προσπαθεί συνεχώς να ξεπεράσει τον εαυτό του. Πώς? Μέσω της απόσπασης υπεραξίας. Και είναι όπως ο βρικόλακας, λέει ο Μάρξ, που ρουφάει ζωντανή εργασία. Πρόσεξε τώρα. Στον καπιταλισμό ο πλούτος, κατά τον Μάρξ, δεν είναι μέσο για απόλαυση, όπως ήταν σε προηγούμενες κοινωνίες. Έχει αξία καθεαυτόν, δηλαδή είναι αυτοσκοπός. Άρα έχουμε μία αυτονόμηση του πλούτου, αυτονόμηση του χρήματος, έχουμε δηλαδή μία ειδωλολατρία του μαμονά. Και μία αυτοθέωση, αν μιλήσουμε με θεολογική διάλεκτο, έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτό νομίζω είναι ένα κοινό σημείο, το οποίο έχει μεγάλη επικαιρότητα για την εποχή μας, όπου συνεχώς, όπου έχει αυτονομηθεί το κεφάλαιο, όπου έχουμε μία, η αένα, η αυτοαξιοποίηση του κεφαλαίου είναι αυτή που κυριαρχεί και οι άνθρωποι είναι ανελεύθεροι, εξουσιάζονται από αυτή τη δύναμη, η οποία πλέον είναι έξω από αυτούς. Δεν την ελέγχουν. Γιώργο, στην προσπάθειά μας να βρούμε κοινά στοιχεία ή κοινά πατήματα ανάμεσα στον μαρξισμό και τον χριστιανισμό ή την πίστη, μήπως κατά κάποιο τρόπο τον θεολογικοποιούμε σε τελική ανάλυση? Μήπως δηλαδή τον κάνουμε κάτι άλλο από αυτό που είναι? Δεν νομίζω. Καταρχάς να πούμε ότι ο μαρξισμός είναι μία από τις πολλές κινήσεις του, μία από τα είδη του σοσιαλισμού, ας το πούμε, της σοσιαλιστικής σκέψης. Και μέσα στο μαρξισμό υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές. Δηλαδή όλοι οι μαρξιστές δεν πιστεύουν τα ίδια, όπως ακριβώς και στο χριστιανισμό, έτσι. Τώρα ο χριστιανός πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει το μαρξισμό? Μπορεί να τον χρησιμοποιήσει, κατά τη γνώμη μου, ως θεωρητικό μέσο για να αναλύσει την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων, για να χαράξει στρατηγική για την ανατροπή της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων, αλλά και για να εμπνευστεί σε πάρα πολλά σημεία όπου η σκέψη του Μάρξ, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ ανθρωπιστική, πολύ δημοκρατική και πολύ κοντά σε αυτά που λέμε και εμείς οι χριστιανοί, υιοθετώντας αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι πάντα δοκιμάζεται το καλό κατέχεται, εμείς οι χριστιανοί δεν μπορούμε απριόρι να απορρίπτουμε τίποτα και οπουδήποτε βλέπουμε κάτι καλό, όπως λέει και ο Μέγας Βασίλειος στο λόγο του προς τους νέους, πρέπει να το παίρνουμε, να το αξιοποιούμε, να το πνευματοποιούμε ενδεχομένως. Ο στόχος μας είναι πάντοτε να ανακουφίζουμε τους συνανθρώπους μας, να τους βοηθάμε να πραγματώνουν την ουσία τους, αυτό το λόγο για τον οποίο πλάστηκαν. Επομένως, σε αυτή τη βάση μπορούμε φυσικά να τον χρησιμοποιήσουμε και τον μαρξισμό ως θεωρητικό μέσο, αλλά επίσης και να εμπνευστούμε, όπως είπα, από πολλά στοιχεία που η σκέψη του Μάρξ αξιοθαύμαστα περιέχει. Ακούγοντας σε Γιώργο, μου θύμισες τη σκέψη πολλών θεολόγων της απελευθέρωσης, της κεντρικής και της Νότιας Αμερικής, που λέγανε ακριβώς αυτό, ότι ως χριστιανοί μπορούμε να εμπνευστούμε από τον Μάρξ, μπορούμε να μείνουμε στα επιστημολογικά εργαλεία που μας παρέχει ο Μαρξισμός, στην πολιτική του οικονομία, και να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για την ανάλυση της κοινωνίας, για την ανάλυση ενός κοινωνικού σχηματισμού. Ωστόσο, το πρόβλημα της βίας παραμένει πάντοτε εδώ. Τι θα μπορεί να πει ένας χριστιανός μπροστά στο πρόβλημα της βίας? Γιατί μια κοινωνία δεν αλλάζει με ειρηνικό τρόπο, αλλάζει μάλλον με βίαιο τρόπο. Πράγμα που προϋποθέτει και θάνατο, προϋποθέτει και αίμα, προϋποθέτει και σύγκρουση, προϋποθέτει ριζικές αναμετρήσεις. Τι μπορεί να πει ένας χριστιανός για όλα αυτά τα δεδομένα? Καταρχάς, να μην μένουμε μόνο στη βία των επαναστατημένων, των εξεγερμένων. Να πούμε και για τη βία του status quo, του κοινωνικού καθεστώτος, το οποίο ισχύει. Ασκείται συνεχώς βία. Και όταν λέμε βία, δεν εννοούμε πάντα τους φόνους. Εννοούμε ότι μέσα στις σχέσεις παραγωγής, μέσα στη μισθωτή εργασία, εξορισμού ασκείται μία βία. Και δεν το λέει ο Μάρξ αυτό μόνο, το λέει και ο Μπερδιάγεφ, ας πούμε, ένας χριστιανός σοσιαλιστής στοχαστής. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο προλετάριος είναι αναγκασμένος να πουλήσει την εργατική του δύναμη για να ζήσει. Αυτή τη στιγμή ο κεφαλαιοκράτης του ζητά συνεχώς μεγαλύτερη απόδοση και αν δεν ανταποκριθεί σε αυτούς τους στόχους που του θέτει, ο προλετάριος είναι υπό τη δαμόκλειο σπάθη της απόλυσης. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος βιώνει μία βία μέσα στην αστική κοινωνία εξορισμού, έτσι. Άρα μη λέμε πάντα για τη βία των εξεγερμένων. Πάμε τώρα όμως στη βία των εξεγερμένων. Λέει ο Μάρξ ότι η βία είναι όπως η μαμή,
που μέσα από μια παλιά κοινωνία θα βγάλει το παιδί που είναι η νέα κοινωνία. Άρα η βία έρχεται σε μια στιγμή όπου έχουν οριμάσει, θα λέγαμε, οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες εκείνες για να βγει η καινούργια κοινωνία μέσα από την παλιά. Άρα ο Μάρξ δεν είναι υπέρ του πραξικοπηματικού βολονταρισμού, δηλαδή δια της βίας μια σε συνθήκες που δεν είναι ακόμη όριμες να προσπαθήσει κανείς να αλλάξει την κοινωνία. Ξεκινάμε από εκεί. Τώρα, η βία πρέπει να είναι αυτοπεριοριζόμενη, κατά τη γνώμη μου, στην απολύτως αναγκαία, να είναι αμυντική, συνεχώς να αυτοαμφισβητείται και να αναστοχάζεται τον εαυτό της. Πώς τώρα μπορούμε εμείς οι χριστιανοί καταρχάς δεν μπορούμε να απορρίψουμε εντελώς τη βία, αλλά μπορούμε να εισφέρουμε ορισμένα στοιχεία. Ποια? Ότι δεν πρέπει να υπάρχει μνησικακία. Αν υπάρχει μνησικακία, εξ ορισμού η υπόθεση είναι χαμένη. Θα οδηγηθούμε στην τυραννία, στον αλληλοσπαραγμό και στο ζόφο, ακόμη και να νικήσουμε. Πράγμα το οποίο αποδείχθηκε και ιστορικά. Και δεν θα την πληρώσουν μόνο οι αντίπαλοι, θα την πληρώσουν και οι πρώην σύντροφοί μας, τους οποίους θα θεωρήσουμε κάποια στιγμή αντεπαναστάτες επειδή διαφωνούν μαζί μας. Επομένως, όχι στη μνησικακία, όχι στο μίσος. Μίσος ενάντια στον καθέκαστον κεφαλαιοκράτη δεν πρέπει να υπάρχει, ούτε ο Μάρξ το δεχόταν αυτό. Κεφαλαιοκράτης είναι μια ανθρώπινη ύπαρξη, δεν τον μισούμε. Ο αγώνας μας είναι ενάντια στο σύστημα, δηλαδή ενάντια στον καπιταλισμό και δεν δικαιολογείται μίσος εναντίον καθέκαστον ανθρώπων που αστών ή και φασιστών ακόμη. Αγωνιζόμαστε ενάντια στον καπιταλισμό, ενάντια στον φασισμό, αλλά χωρίς μίσος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί, όπως λέει ο Μπερδιάγεφ, όταν μισείς, μολύνεσαι από το αντικείμενο το οποίο μισείς. Αυτό είναι ένας πνευματικός νόμος. Επομένως, δεν πρέπει να εξομοιωθούμε με αυτό το οποίο πολεμάμε να ανατρέψουμε. Στην πραγματικότητα, Γιώργο, το σύστημα, αν θέλουμε να μιλήσουμε γι' αυτό, δεν είναι στην πραγματικότητα η σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους. Ακριβώς. Είναι ένα σύστημα κοινωνικών σχέσεων. Δεν είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι τους οποίους, ας πούμε, αν τους σκοτώσουμε θα καταρρεύσει το σύστημα. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα κοινωνικών σχέσεων. Και μάλιστα ο Μάρξ λέει στον πρόλογο του κεφαλαίου ότι ο καθέκαστον κεφαλαιοκράτης δεν είναι υπεύθυνος για κοινωνικές σχέσεις, των οποίων προϊόν είναι και αυτός ο ίδιος. Άρα αγωνιζόμαστε για την αλλαγή αυτών των κοινωνικών σχέσεων. Τώρα βεβαίως, αν οι κεφαλαιοκράτες ή οι φασίστες ή μας επιτεθούν, αναγκαστικά και εμείς θα αμυνθούμε. Δηλαδή, αν αυτοί έρθουν να καταστήλουν την επανάσταση τη δική μας, κατά ανάγκη εμείς θα αμυνθούμε, αλλά πάντοτε χωρίς μίσος. Και επίσης θα ήθελα να τονίσω και το εξής, γιατί είναι κάτι που κατατρίχει τους χώρους της αριστεράς και της αναρχίας. Δεν είμαι υπέρ μιας καθαρής εντός εισαγωγικών εξεγερσιακής βίας, δηλαδή μιας βίας που απλώς καταστρέφει, γκρεμίζει κάθε ένωμη τάξη. Είμαι υπέρ μιας βίας η οποία δημιουργεί δίκαιο ή διαφυλάσσει το δίκαιο. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει επαναστατικό πρόγραμμα και η βία να είναι δικαιοθετική, δηλαδή πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε να αλλάξουμε και τι θέλουμε να κάνουμε. Όταν βέβαια λέω αυτό, δεν εννοώ ότι πρέπει όλα να είναι μέχρι κεραίας καταγραμμένα το τι θα γίνει την επόμενη μέρα από της Επανάστασης, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα μίνιμουμ πρόγραμμα. Δεν είμαι δηλαδή υπέρ της βίας που απλώς είναι οργισμένα νιάτα, βγαίνουμε έξω και καταστρέφουμε. Πρέπει να έχει μία δικαιοθεσία η βία δηλαδή. Για να πιαστώ από το τελευταίο που είπες, ακούγοντας, μου θυμίζει η φράση σου αυτή ότι τελικά η επαναστατική δράση θα μπορούσε να είναι μια μορφή λύτρωσης. Αυτή τη στιγμή δούμε τη λύτρωση ως πραγμάτωση της ουσίας του ανθρώπου, την οποία πραγμάτωση της ουσίας του ανθρώπου την αρνείται η υπάρχουσα τάξη πραγμάτων. Βέβαια, στο σοσιαλισμό, εμείς οι χριστιανοί πιστεύουμε ότι ούτε στο σοσιαλισμό θα έχουμε πλήρη πραγμάτωση της ανθρώπινης ουσίας, έτσι. Ποθούμε κάτι ακόμη περισσότερο, γιατί ακόμη οι άνθρωποι θα αρρωσταίνουν και θα πεθαίνουν. Ναι, υπό αυτήν την έννοια, φυσικά, η επανάσταση έχει και η ουτοπία, η επαναστατική ουτοπία, έχει σχέση με τη λύτρωση. Αλλά να πούμε κάτι, ότι ακόμη και στην αταξική κοινωνία, ακόμη και στην κομμουνιστική κοινωνία, η ηθική δεν θα είναι άχρηστη. Γιατί ένα υπόλοιπο αποξένωσης θα παραμείνει. Ακόμη δηλαδή και όταν το μέγιστο κομμάτι της αποξένωσης λόγω
της αλλαγής των κοινωνικών σχέσεων θα έχει εκλείψει, θα παραμείνει ένα κομμάτι αποξένωσης, λέει ο Μπλοχ, ο Έρνστ Μπλοχ. Επομένως, η ηθική και η αιχή θα είναι αναγκαία, ας πούμε, η χριστιανική ηθική, η οποία χριστιανική ηθική, ρίστο εν παρόδο, μέσα στο υπάρχον σύστημα, δεν μπορεί να ασκηθεί τουλάχιστον στην πληρότητά της. Γι' αυτό είναι αναγκαία, γιατί λένε πολλοί χριστιανοί, σε όποιο σύστημα και να ζούμε, εγώ θα προσπαθώ να τηρώ το θέλημα του Θεού. Η απάντηση είναι ότι δεν μπορείς εκ των πραγμάτων να εκτελέσεις τις εντολές του Θεού και να κάνεις το θέλημα του Θεού, όταν ζεις ένα σύστημα αδικίας, το οποίο εκτρέφει από γενιοσημιού σου την αδικία, την απληστία, την δίψα για ισχύ, είναι η λεγόμενη δομική αμαρτία που είπες πριν για τη θεολογία της απελευθέρωσης. Mm-hmm. Πρέπει δηλαδή να ανατραπεί αυτό το σύστημα των κοινωνικών σχέσεων, προκειμένου να μπορούν να ανθίσουν οι άνθρωποι και σε επίπεδο πνευματικό και ηθικό. Έχω σημειώσει μια φράση που τη διατύπωσε, αν δεν κάνω λάθος, πρώτος ο Γιούργεν Μόλτμαν, ένας σπουδαίος Γερμανός θεολόγος, πολιτικός θεολόγος, που είπε το εξής, ότι αυτός που εμπνέεται από την χριστιανική αγάπη πραγματικά θα πρέπει να ξεχάσει όχι μόνο την προσωπική του ευτυχία, αλλά και την προσωπική του αθωότητα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ότι η αγάπη υφίσταται ως αγάπη μόνο όταν αρνείται τον εαυτό της και γίνεται μια μορφή ολοκαυτώματος, βίου ολοκαυτώματος για τους άλλους. Θα μπορούσε να υπάρξει μια τέτοια μορφή αγάπης μέσω της βίας? Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν ο Καμίλο Τόρες, ο οποίος λέει ο Θανάσης Παπαθανασίου, που έχει γράψει και τον Καμίλο Τόρες, ότι μπορούσε ακόμη και την ψυχή του να χάσει, να μπει μέσα στον πειρασμό της αμαρτίας, του να σκοτώσει έναν συνάνθρωπό του, προκειμένου μεταμορφώσει την κοινωνία μέσα στην οποία ζούσε και προκειμένου επιτέλους να πάψει αυτή η απανθρωπιά που τους συνανθρώπους του, τις εικόνες του Θεού, τους υποβίβαζε στην χειρίστη κατάσταση. Επομένως, αυτός ο άνθρωπος, όπως και άλλα παραδείγματα ιερωμένων Ελλήνων που συμμετείχαν στην Επανάσταση, στην Ελληνική ή στην Εθνική Αντίσταση, ξέρανε ότι αυτό που κάνουν αντίκειται στον ούφο νεύσης, αλλά ήταν διατεθειμένοι ακόμη και να διακινδυνεύσουν την ίδια τη δική τους σωτηρία, προκειμένου να αναπνεύσουν οι άνθρωποι, να αναπνεύσουν ελευθερία. Και υπό αυτή την έννοια, όντως, είναι ένα τέτοιο ολοκαύτωμα αγάπης. Με τη συνέπεια, βέβαια, στην ουσία να πάψουν να είναι ιερείς αυτοί, ε? Βεβαίως. Στην περίπτωση του Καμίλο Τόρες έγινε αυτό, ναι. Γιώργο, στην Ορθόδοξη παράδοση και γενικά στη Χριστιανική παράδοση έχουμε την εξής διάσταση όμως. Βλέπουμε ανθρώπους και μάλιστα Αγίους, όταν υφίστανται βία, είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι οι οποίοι υφίστανται τη βία, να μην αντιδράνε με βία. Ίσα-ίσα να την υφίστανται και να την υπομένουν μέχρι και το τέλος. Τι μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό? Φυσικά, υπάρχει αυτή η παράδοση, η οποία δεν είναι πάντοτε μη αποτελεσματική, και έχουμε και το παράδειγμα του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ο οποίος ήταν εναντίον της βίας. Και στη σοσιαλιστική σκέψη έχουμε κάποια τέτοια παραδείγματα, όπως ήταν ο Γκούσταφ Λαντάουερ, ένας αναρχικός σοσιαλιστής, ο οποίος ήταν εναντίον της βίας. Δεν είναι κατά ανάγκη μη αποτελεσματικός ο τρόπος αυτός, το είδαμε και με τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, το είδαμε και με τον Γκάντι στην Ινδία. Από την άλλη μεριά, όταν λέμε βία, δεν εννοούμε πάντα ένοπλη βία, έτσι. Μπορεί να καταστεί αναγκαία και η ένοπλη βία, όταν οι κεφαλαιοκράτες ή τέλος πάντων οι καταπιεστές αντιδράσουν, αλλά δεν σημαίνει πάντοτε ένοπλη βία. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι σύμφωνα με τον Έγκελ στη Λούξεμπουργκ, τον Μπένιαμιν, βία είναι κυρίως η προλεταριακή γενική απεργία. Δηλαδή αυτοί πιστεύαν ότι μέσα μιας γενικής απεργίας που θα νεκρώσουν τα πάντα, θα καταρρεύσει, όταν είναι όριμες οι συνθήκες βέβαια, ο καπιταλισμός. Το ίδιο, την ίδια ιδέα είχε και ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ θεωρούσε ότι ο αμερικανικός καπιταλισμός θα καταρρεύσει μέσω μιας γενικής απεργίας, η οποία θα γίνει. Και δολοφονήθηκε βέβαια όταν είχε πάει να υποστηρίξει μια απεργία, ως γνωστόν. Άρα υπάρχουν και τέτοια μέσα, και όταν ακούμε βία δεν πρέπει πάντοτε να θεωρούμε ότι είναι η ένοπλη βία. Μπορεί όμως να καταστεί αναγκαία και η ένοπλη βία.
τότε δεν είναι εξ αρχής απορριπταία και μέσα στο πνεύμα της χριστιανικής και της ορθόδοξης παράδοσης, γιατί βλέπουμε ότι το 1821 ή και σε επαναστατικά κινήματα που είχαν προηγηθεί, πάρα πολλοί κληρικοί συμμετείχαν. Και το ξαναείδαμε βέβαια και στη γερμανική κατοχή. Ανάλογα το τι ο καθένας αντέχει, ανάλογα το τι ο καθένας νιώθει, τι αισθάνεται και ποια οδό μπορεί να ακολουθήσει με βάση ίσως και την ιδιοσυγκρασία του. Μου έδωσε το παράδειγμα της Ελληνικής Επανάστασης πριν από λίγο. Μήπως θα πρέπει να μείνουμε λίγο περισσότερο σε αυτήν, να κάνουμε κάποιες διασαφηνίσεις. Έχω την εντύπωση ότι χάνουμε κάποια δεδομένα από την Ελληνική Επανάσταση. Δηλαδή, η Ελληνική Επανάσταση είχε και σαφή αιτήματα κοινωνικής αναδιάρθρωσης, είχε και σαφή αιτήματα αναδιανομής της γης. Γι' αυτό αγωνιστήκανε, μάλλον και γι' αυτό αγωνιστήκανε, γι' αυτό αγωνιστήκανε και ιερείς, γι' αυτό αγωνιστήκανε και αρχιερείς. Μήπως θα μπορούσαμε να πούμε κάτι πάνω σε αυτό. Μήπως είναι δηλαδή η Ελληνική Επανάσταση μια μορφή θεολογίας απελευθέρωσης πολύ πολύ πρώιμη, μέσα στις συνθήκες βέβαια της εποχής. Κοίταξε, δεν είμαι ειδικός στην ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά σίγουρα υπήρχαν και κοινωνικά αιτήματα, υπήρχε και κοινωνικό περιεχόμενο στην Επανάσταση, όχι μόνο εθνικό. Άλλωστε, αυτά τα δύο δεν είναι πάντοτε εύκολο να διαχωριστούν. Και οπωσδήποτε η Επανάσταση, τουλάχιστον η πνευματική της ηγέτες, ήταν επηρεασμένη από τα ιδεώδη αυτά που είπαμε στην αρχή του διαφωτισμού για το φυσικό δίκαιο, για τα απαράγραπτα και απαραβίαστα δικαιώματα του ανθρώπου, τα οποία απορρέουν από τον νόμο του Θεού κτλ. Βλέπουμε όμως ότι υπήρξε και μια διαταξική ενότητα μέσα στην Επανάσταση, δηλαδή κάποια στιγμή οι άνθρωποι από όλες τις τάξεις βάλανε μπροστά το εθνικό και συνασπίστηκαν προκειμένου να αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό. Αλλά σαφώς υπήρχε και ένα κοινωνικό περιεχόμενο και υπό αυτήν την έννοια έχεις βεβαίως δίκιο, συμφωνώ μαζί σου. Mm-hmm. Και να μιλήσουμε τώρα για το θέμα της αμαρτίας. Η αμαρτία σε θεολογικά συμφραζόμενα, συνήθως τις πιο πολλές φορές, μένει σε ένα προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή ότι είναι η αστοχία η δικιά μας, η ανικανότητά μας, η αδυναμία μας να προσεγγίσουμε το πρόσωπο του Χριστού και να μείνουμε σε αυτό. Αν όμως θέλουμε να βάλουμε το θέμα της αμαρτίας σε περισσότερο πολιτικά κοινωνικά συμφραζόμενα, μιας και μιλάμε για πολιτική θεολογία, για θεολογία της Επανάστασης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αμαρτία έχει και κοινωνικές συνδηλώσεις. Είναι δηλαδή ενδεχομένως αμαρτία κάθε μορφή εξουσίας η οποία απανθρωποποιεί τον άνθρωπο. Βεβαίως. Εξουσία θρησκευτική, πολιτική, οικονομική, πολιτιστική. Σαφέστατα έτσι είναι. Η αμαρτία, έχουμε συνηθίσει την αμαρτία να την θεωρούμε ατομικό φταίξιμο. Ότι ένας φταίει ατομικά και επομένως ζητάει από την εκάστοτε θρησκευτική αρχή, την εκάστοτε θρησκευτική εξουσία, μια ατομική άφεση. Γιατί ακριβώς είναι η ενοχή του ατομική. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι, ή τουλάχιστον δεν είναι πάντα έτσι. Υπάρχει και η αμαρτία ως καρπός του κοινωνικού συστήματος. Είναι αυτό που είπα πριν και το λέει η θεολογία της απελευθέρωσης, δομική αμαρτία. Δηλαδή έχουμε ένα κοινωνικό σύστημα το οποίο εκτρέφει την απληστία, τη δίψα για ισχύ και για να το πούμε λαϊκά, δεν σε αφήνει να αγιάσεις. Και να θες να αγιάσεις δεν μπορείς, λέει μια λαϊκή έκφραση. Επομένως, πρέπει να καταπολεμηθούν αυτά τα κοινωνικά αίτια της αμαρτίας. Ο Μάρξ λέει συγκεκριμένα για τους εγκληματίες ότι και οι εγκληματίες είναι σε ένα βαθμό παράγωγα του ισχύοντος κοινωνικού καθεστώτος της αδικίας. Και βλέπουμε και στους πατέρες τέτοιες απόψεις. Δηλαδή και οι πατέρες λένε ότι πρέπει να είμαστε επιεικείς προς αυτόν που κλέβει ή κάνει ένα έγκλημα, διότι η ανατροφή που πήρε, η παιδεία που πήρε, οι κοινωνικές και οι οικονομικές συνθήκες μέσα στις οποίες έζησε, τον επηρέασαν ούτως ώστε να κάνει την αμαρτία. Επομένως, η αμαρτία δεν είναι εντελώς άσχετη και εντελώς ανεξάρτητη από το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μεγαλώνει και μέσα στο οποίο ζει ένας άνθρωπος. Με βάση αυτά που λες, Γιώργο, η αμαρτία θα συνεχίσει να υπάρχει σε ένα πιο δικαιότερο κοινωνικό σχηματισμό. Οπωσδήποτε θα υπάρχει. Η αμαρτία στον μεταπτωτικό άνθρωπο είναι κάτι φυσικό, δηλαδή κάτι το οποίο προκύπτει από τη φύση του ανθρώπου. Είναι βέβαια
άσκηση της της ελευθερίας του ανθρώπου, όμως πρέπει να παλεύουμε για μια κοινωνία η οποία θα είναι όσο το λιγότερο επιζήμια, λέει ο Μπερδιάγεφ, για την ανθρώπινη ψυχή. Δηλαδή μια κοινωνία η οποία θα παροτρύνει τον άνθρωπο στην αρετή και θα τον απομακρύνει όσο είναι δυνατόν, γιατί 100% δυνατόν δεν είναι, από την αμαρτία. Άρα πάντοτε θα υπάρχει αμαρτία, γι' αυτό όπως είπα και πριν πάντοτε θα είναι αναγκαία και η ηθική, αλλά πρέπει να βρούμε εκείνο το κοινωνικό πλαίσιο το οποίο θα είναι πιο κατάλληλο για να μειωθεί η αμαρτία και για να μπορεί να εκτυλίξει ο άνθρωπος τις θεόσδοτες δυνατότητές του. Κλείνοντας, Γιώργο, θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Η συζήτηση που κάναμε είχε πάρα πολλά στοιχεία από πολιτική θεολογία, θεολογία της Επανάστασης, θεολογία της Απελευθέρωσης. Θεωρείς ότι και στον τόπο μας πλέον έχει αρχίσει να εμφανίζεται, να δημιουργείται μια τέτοια μορφή θεολογίας? Τη θεωρείς αναγκαία μια τέτοια μορφή της θεολογίας στη χώρα μας? Την θεωρώ απολύτως αναγκαία, αλλά είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, διότι και οι σοσιαλιστές, είτε μαρξιστές ή αναρχικοί, είναι στην πλειονότητά τους δύσπιστοι και καχύποπτοι απέναντι στο χριστιανισμό, στην εκκλησία, στη θρησκεία εν γέννη, αλλά και από τη μεριά των χριστιανών υπάρχει έτσι μία αντίστροφη καχυποψία. Οπότε για να συναντηθούν αυτοί οι δύο κόσμοι, που είχαν γίνει, εσύ είσαι και μεγαλύτερος, ίσως θυμάσαι περισσότερα, είχαν γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 80 κάποιες τέτοιες προσπάθειες. Για να συναντηθούν αυτοί οι δύο χώροι χρειάζεται δουλειά και χρειάζεται ίσως και μια ταπεινότητα αμφωτέρωθεν, δηλαδή να ψάξουμε να δούμε τι είναι αυτά που μας ενώνουν, διότι όπως λέει ο Λούκατς, η συνεργασία, και ο Χορκχάιμερ το λέει αυτό, η συνεργασία χριστιανών και μαρξιστών στην παρούσα φάση, όπου υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα, όπου απειλείται η ζωή των ανθρώπων, απειλείται η επιβίωση του ανθρώπινου είδους πάνω στη γη, είναι κατ' επίγουσα αναγκαιότητα. Άρα είσαι αισιόδοξος για ένα καινούριο χριστιανό-μαρξιστικό διάλογο ενδεχόμενο? Είμαι αισιόδοξος και προσωπικά αγωνίζομαι σε αυτή την κατεύθυνση.